Θα ήθελα να ξέρω πόσο κοντά είσαστε στους φόβους σας και αν είστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσετε. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην ανησυχείτε καθόλου γιατί θα προσπαθήσουμε να τους διασκεδάσουμε. Όμως, προς στιγμή πρέπει να μπούμε στο κλίμα γιατί έχουμε κοντά μας την Ευλαμπία Τσιρέλη. Είναι διοργανώτρια του μίνι φεστιβάλ τρόμου και αλόκοτου και συγγραφέας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη Θεσσαλονίκη αυθημερών. Το φεστιβάλ τρόμου και αλόκοτου, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα, επομένως όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει γρήγορα να ετοιμαστείτε. Και η Ευλαμπία έχει 10 ολόκληρα λεπτά να μας εξηγήσει και να μας βάλει στο κλίμα γιατί Ευλαμπία, ένα τόσο όμορφο και χαρούμενο κορίτσι, διοργανώνει ένα μίνι φεστιβάλ τρόμου. Πραγματικά με τρόμο το ρωτάω. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα. Μόνο κάποιος πολύ χαρούμενος και φωτεινός μπορεί να αντέξει τόσο σκοτάδι. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση και την καταλαβαίνω. Σαν συγγραφέας, κυρίως λογοτεχνίας, αγαπώ πολύ τη λογοτεχνία τρόμου. Και έτσι αποφάσισα, επειδή μου αρέσει πολύ και το storytelling, να λέω ιστορίες στους φίλους μου δηλαδή, τρομακτικές, σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω. Να έρθουν και οι φίλοι των φίλων μου σε μια βραδιά ανάγνωσης. Αρχικά ήταν το σχέδιο. Τελικά βάλε ιδέες. Τι πήγε λάθος και έγινε ολόκληρο φεστιβάλ. Δεν πήγε λάθος, υπήρχε πολύ ενθουσιασμός. Φυσικά. Σε όποιον το έλεγα. Γι' αυτό έβαζα να βάλουμε και λίγο λίγα σκίτσα στους στίχους, να βάλουμε και λίγους ηθοποιούς να διαβάσουν τα διηγήματα, να βάλουμε και χορευτικά, να βάλουμε και ταινίες μικρού μήκους. Και έτσι προέκυψε το The Mini Festival of Horror and Grotesque που γίνεται σήμερα, το οποίο. Στο οποίο ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 9 αφηγήσεις σκοτεινών διηγημάτων τρόμου και ανάμεσα στις αφηγήσεις θα γίνονται διάφορα πράγματα όπως προβολές ταινιών μικρού μήκους, χορευτικά, ανάλογα φυσικά, σκοτεινά, μουσική και πολλά άλλα πραγματάκια, οι ηθοποιοί μας βοηθάνε. Γίνονται διάφορα μέσα, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Να μην τα αποκαλύψεις για να βλέπουμε μερικές εικόνες. Από τις πρόβες μας είναι βασικά. Έχει πέσει πολύ δουλειά. Φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ δουλειά και μόνο από το οπτικό υλικό που μας στείλατε μέσα σε μια στιγμή. Συμπίπτει χρονικά με το Halloween. Σκέφτηκα να το κάνω την ημέρα του εορτασμού του Halloween. Mm-hmm. Το Halloween παραδοσιακά είναι μια αρχαία γιορτή, κελτική, και είναι γιορτή των νεκρών. Έτσι έχω επιλέξει και έναν ιδιαίτερο χώρο, το Πολυχώρο Ενώ, που ταιριάζει στο κόνσεπτ του φεστιβάλ και είπαμε να γιορτάσουμε και εμείς στην Ελλάδα αυτή τη γιορτή που γιορτάζεται πανευρωπαϊκά όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχική της μορφή, δηλαδή να είναι αφιερωμένη στους νεκρούς. Συζητούσαμε προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες ακούω διαρκώς για εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή το Halloween. Και είναι η πρώτη φορά που έπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Δεν θυμάμαι πέρυσι, πρόπερσι να γίνονται τόσες πολλές, να οργανωνόμαστε, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ και 2 χρονιές γίνεται το Zombie Riot, η παρέλαση των zombie, που είναι ένα έθιμο που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Ήρθε και στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία. Πήγα πέρυσι εγώ. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η κίνηση οφείλεται στο ότι οι φοιτητές αρχίζουν να βγαίνουν στο εξωτερικό και ερχόμενοι κουβαλάνε την κουλτούρα της Ευρώπης και τις γιορτές. Και είναι και πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον να ακούμε διάφορα και διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη χαρά του κόσμου, μεγάλος ενθουσιασμός, περιμένουν πώς και πώς. Αναμένουμε πολύ κόσμο σήμερα και είναι και πολύ μεγάλη η χαρά μας που μπορούμε. Καταφέραμε να κάνουμε. Είμαστε ερασιτέχνες, έτσι. Είμαστε μια ομάδα 25 ατόμων, παιδιών. Όλοι συμμετέχουν εθελοντικά. Και ο καθένας με το λιθαράκι του. Να δούμε Μπράβο. Τι θα βγει. Δεν μου λες τι ήταν αυτό που σου πρώτο τράβηξε στις ιστορίες τρόμου. Εγώ, ας πούμε, λατρεύω τα θρίλερ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, το βράδυ δεν κοιμάμαι. Αν κοιμηθώ, πρέπει να υπάρχει. Φωτάκι. Ποιο φωτάκι, παιδί μου, άνθρωπος να σκαλώνω πάνω. Τι φωτάκι μου λες τώρα. Όχι, εγώ από μικρή. Αλλά τα τραβάει η όρεξη μου. Και ας φοβάμαι. Λατρεία με τον τρόμο, με τα θρίλερ, με την αδρεναλίνη αυτή που ανεβαίνει, με τις ιστορίες τρόμου. Βέβαια, στεναχωριέμαι λίγο γιατί είμαι ανέστητη. Δηλαδή, δεν φοβάμαι. Μπορεί, ρε παιδί μου, να σου πει διαφορετικά. Γιατί δηλαδή, όχι, φοβάμαι τον τρόμο τον ανθρώπινο, τον πόλεμο. Τους κακούς ανθρώπους, αυτά πρέπει να φοβόμαστε. Όχι τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Αυτά είναι τέχνη. Δεν φοβάσαι, ας πούμε, ο πραγματικός τρόμος, να σου κάσει κανένα βαμπύρ από το παράθυρο ή κανένα φάντασμα. Φοβάμαι τον πραγματικό τρόμο.
που υπάρχει στην κοινωνία μας. Την εγκληματική δράση. Αυτά, ναι. Μάλιστα. Λογικό. Πες μου τον αγαπημένο σου σκηνοθέτη. Ή την αγαπημένη σου ταινίατρό μου, για να βάλουμε τον κόσμο στο κλίμα, σε περίπτωση που δεν έχει δει κάτι αντίστοιχο. Πολλές είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η Κορονίδα είναι ο εξορκιστής. Διότι, τόσο τρόμο θες, δηλαδή. Διότι αγγίζει ένα θέμα του δαιμονισμού, είναι ένα θέμα που φοβίζει πολύ κόσμο. Και αν λάβουμε υπόψη και όλη την παραφιλολογία γύρω από την ταινία, όπου τελικά τι έγινε, σκοτώθηκαν άνθρωποι στα γυρίσματα, η κοπέλα τρελάθηκε, είναι μια ταινία η οποία έχει μεγάλη ιστορία. Και ακόμα δηλαδή που συζητάω με κόσμο για τα θρίλερ και τα τρόμου, συναντάω πολλά άτομα που μου λένε μπορώ να δω τα πάντα, εκτός από τον εξορκιστή δεν το αντέχω. Νομίζω ότι δεν το έχω δει ούτε εγώ. Ο δρόμος με τις λεύκες δεν είναι, αγόρι μου, σοβαρή ταινία τρόμου. Ο Φρέντι Κρούγκερ είναι αγαπημένη προσωπικότητα, φίλος μας. Τον αγαπάμε το Φρέντι, αλλά καλύτερα να μην το συναντήσουμε. Εγώ λέω να μην, να μην τον διασχίσω το δρόμο με τις λεύκες, δεν έχω καμιά όρεξη να πετύχω κανένα Φρέντι. Σκοπεύετε να το κάνετε θεσμό, να έχουμε και του χρόνου μείνει εφόσον, εφόσον έχει επιτυχία, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και του χρόνου σε πιο μεγάλη εμβέλεια. Θα προσπαθήσω να είναι τριήμερο τουλάχιστον. Να συμμετέχουν όποιος θέλει να προβάλλει τη δουλειά του που έχει σχέση με αυτό, από κόμιξ μέχρι ρούχα, βιβλία, ταινίες, μουσική, οποιοδήποτε, να έχει ένα βήμα την εβδομάδα των εορτασμών του Halloween, να δείχνει τη δουλειά του, να χαιρόμαστε, να κάνουμε πάρτι, να περνάμε ωραία, να ντυνόμαστε κλπ. Πόσο ανοίγει όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή είσαστε εσείς που το οργανώνετε, ναι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, πόσα παρακλάδια μπορεί να έχει δηλαδή και πόσο μαζικά μπορεί να το αγκαλιάσει? Ωραία, προς το παρόν είμαστε εγώ με τους υπόλοιπους 8 συγγραφείς, μια ομάδα 10 ηθοποιών, μια ομάδα με χορεύτριες, με τη δασκάλα τους, και από εκεί και πέρα η τεχνική που όλοι δουλεύουν εθελοντικά, όπως είπαμε, με τα βίντεο, με τη μουσική. Ήθελα να το κάνω λίγο σε πιο μικρή κλίμακα, να δούμε πώς θα πάει φέτος. Μεγάλωσε όμως. Μεγάλωσε και είναι και πάρα πολύ δύσκολη η διοργάνωση. Είμαι δηλαδή, σίγουρη. Φαντάζεσαι τι δουλειά έχει. Πώς δεν φαντάζομαι, εστιάζεσαι μόνο από αυτό που είδα. Οπότε, δεν μου λες... του χρόνου να μπουν και άλλοι συμμετέχοντες, δηλαδή να γίνει πιο πλούσιο με περισσότερη διάρκεια. Μακάρι, υπάρχει ρεύμα τρόμου. Ρεύμα τρόμου, τι εννοείς? Ρεύμα τρόμου, δηλαδή αν υπάρχουν. Αν τραβάει, ρε παιδί μου, ο τρόμος σε όλα πάρα τα επίπεδα. Ο τρόμος πουλάει πάρα πολύ. Πουλάει, ε. Πάρα πολύ. Ξέρεις, γιατί τώρα εν ώψη της κρίσης σκεφτόμαστε νέες business, οπότε. Ορίστε. Εγώ ανοίγω το δρόμο, ορίστε. Όποιος θέλει. Θα συνεργαστούμε να κάνουμε διάφορα. Ωραία φάση. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανακάλυψα μόλις το μεσημέρι το μίνι φεστιβάλ. Θα διασκεδάσουμε. Μπράβο, λοιπόν. Να πούμε και το βιβλιαράκι μας ότι τα 9 διηγήματα που έχουμε γράψει και έχει εικονογραφήσει η Νατάσα Παυλίτσεβιτς, έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ομούρας, graphic designs Χαρά η Κρέτα. Θα υπάρχουν σε αυτό το βιβλιαράκι μας, όποιος θέλει μπορεί να το βρει σήμερα στο φεστιβάλ. Είναι ένα βιβλίο 100 σελίδων με 9 απολαυστικά διηγήματα. Ωστόσο, τα διηγήματα θα έχουν συντομότερη μορφή στην αφήγηση, δεν για να μην κουράσουμε. Όπως τα βλέπετε μέσα, ναι. Βέβαια, ναι. Οπότε, όποιος θέλει να διαβάσει ολόκληρες τις ιστορίες μπορεί να πάρει το βιβλίο μας. Θα είναι πολύ λίγα τα κομμάτια. Παρακαλούμε. Με ψυχραιμία. Λοιπόν, ελπίζω να τους κατατρομάξετε. Δεν έχω κομψή έκφραση στα ελληνικά που θα μπορούσα να τοποθετηθώ. Scared to death είναι στα αγγλικά. Εντάξει, μπορούσα να την πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ. Μου.